Με βάση το νομοσχέδιο. Συγγνώμη, να ρωτήσουμε κάτι γενικό πρώτα. Ναι. Για το αν θα αυξηθεί ή όχι ο ΦΠΑ. Είναι δικό σας θέμα ή του κυρίου Βαρουφάκη? Είναι καταρχήν δικό μου θέμα, αλλά και εγώ. Γιατί δηλώνει ο κύριος Βαρουφάκης? Μισό λεπτό. Έχω δικαίωμα νομοθέτησης μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών. Δηλαδή, μαζί βάζουμε τις υπογραφές μας. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι δεν θα κάναμε ποτέ ένα μέτρο, ούτε εγώ ούτε αυτός, που δεν θα έχει την έγκριση του Υπουργικού Συμβούλιου. Δηλαδή, το νομοσχέδιο που θα έρθει, που, όχι για το ΦΠΑ, για τον έμφυα για παράδειγμα, για την κατάργηση του έμφυα, για τον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, μπορεί να έχει τις υπογραφές των δυο μας, αλλά θα έχει εγκριθεί προηγουμένως και τροποποιηθεί εφόσον χρειάζεται από το σύνολο χωρίς του Υπουργικού Συμβουλίου. Επειδή είναι μεγάλο το θέμα. Είναι κυβερνητική πολιτική. Ωραία. Εάν μπει η έκτακτη εισφορά ή δεν μπει, είναι δικό σας θέμα ή του κύριου Βαρουφάκη? Όχι, όχι, άλλο λέω. Γιατί άκουσα τον κύριο Βαρουφάκη προχθές που λέει δεν θα βάλω έκτακτη εισφορά. Είναι θέμα της κυβέρνησης. Εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να μπει οπουδήποτε έκτακτη εισφορά χωρίς να το έχει αποφασίσει αυτό συνολικά η κυβέρνηση? Όχι, βέβαια. Όχι. Ωραία, υπάρχει πιθανότητα να μπει έκτακτη εισφορά? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Καμία. Κατά τη γνώμη μου. Με τα στοιχεία που έχετε, τις ανάγκες ταμιακές, τον αντάλλο, τίποτε δεν το έχετε κουβεντιάσει, το έχετε αποκλείσει? Κοιτάξτε, μπορούμε πάντα να βρούμε τρόπους αποφεύγοντας τις έκτακτες εισφορές που δεν είναι το κατάλληλο. Αν την έκανα εγώ, θα την έκανα εντελώς στοχευμένη. Δηλαδή, λέω ένα παράδειγμα, αλλά σας λέω είναι καθαρά ένα προσωπικό παράδειγμα. Δεν έχει. Πού έχουμε υποθέσεις λαθρεμπορίας, οι οποίες είναι σχεδόν αποδεδειγμένη και τελικά εκεί, θα μπορούσες, και εκεί θα μπορούσες να βάλεις έκτακτη εισφορά εντελώς στοχευμένα, αλλά δεν έχουμε προς το παρόν, θέλουμε να, και τις υποθέσεις της λαθρεμπορίας να ακολουθήσουν άλλο δρόμο. Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται να μας έρθει στο κεφάλι καμία ιστορία όπου βάζεται έκτακτη εισφορά και τρέχουμε να πληρώνουμε. Κοιτάξτε, εμείς ακολουθούμε μια πολιτική, να είμαστε καθαροί, που θέλουμε να ανακουφίσουμε τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Και θέλουμε να επιβαρύνουμε, και κατά τη γνώμη μου αυτό είναι ακρογωνιαίος λίθος, όλους αυτούς που με διάφορους τρόπους μπορούσαν να πληρώσουν και δεν πληρώνανε. Αυτό θα πει δίκαιο φορολογικό σύστημα, σημαίνει ανάλογα με τη φοροδοτική σου ικανότητα. Αυτοί δεν βρίσκονται πάντα μέσα στις κλίμακες φόρου εισοδήματος, γιατί πηγαίνοντας προς τα πάνω θα δείτε ότι η πυραμίδα του εισοδήματος γίνεται απελπιστικά μικρή. Δηλαδή ελάχιστοι άνθρωποι συγκριτικά. Όμως ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει πλούτος κρυμμένος. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία το περιουσιολόγιο. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η προσπάθεια που κάνουμε μέσω των καταθέσεων να αποκτήσουμε μια εικόνα για το σύνολο των καταθέσεων, η οποία να έχει και ένα βάθος χρόνου. Θα μας τα πείτε αυτά. Αυτά που έβγαλε αυτά δεν, θα, δεν χρειάζεται να τα πούμε τώρα. Τα πούμε όταν αυτά οριμάσουν και καταλήξουν κάπου. Ωραία, λοιπόν. Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχετε ζητήσει από τις τράπεζες στοιχεία, ρωτάω αν είναι αλήθεια, ότι έχετε ζητήσει στοιχεία μέχρι το τέλος Μαρτίου για καταθέσεις από το 2013 και μετά, για δάνεια, για πιστωτικές κάρτες, για αυτό να υπάρχει μια πλήρης εικόνα. Ναι, αυτά δεν τα έχω ζητήσει εγώ από τη δικιά μου μεριά. Η κυρία Σαββαίδη δεν τα έχει ζητήσει. Αυτό τα έχει ζητήσει, κοιτάξτε, στο Υπουργείο Οικονομικών υπάρχει μια λίγο περίεργη κατάσταση. Εγώ θα σου το πω ειλικρινά ότι βρίσκω. Το ίδιο το Υπουργείο είναι ημιανεξάρτητο από τον Υπουργό. Έτσι αποφάσισαν την περίοδο της Τρόικας ότι είναι σωστό. Ναι. Δηλαδή ο Υπουργός εμφανίζεται να είναι αυτό που γράφανε σε διάφορα χαρτιά που μου δείξαν από τα παλιά, policy maker, αυτός που χαράζει την πολιτική, αλλά το τι γίνεται με την πολιτική είναι ουσιαστικά μια άλλη ιστορία, ένα ημιανεξάρτητος μηχανισμός. Αυτό έχω πολύ μεγάλες αμφιβολίες αν αποδίδει, αλλά είναι πρόωρο. Γι' αυτό λέει, γράφουν οι εφημερίδες εμένα. Άρα επιβεβαιώνεται και το δημοσίευμα της εφημερίδας των συντακτών. Δεν προλάβατε να το δείτε. Δεν κάνω διαρροές. Δεν μιλάω. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν έχω κύκλους. Δηλαδή, αν βλέπετε κάπου να γράφουν κύκλους βαλαβάνι, σβήστε το βαλαβάνι. Είναι κύκλοι κάπου από αλλού. Αυτό το επιβεβαιώνουμε απολύτως. Όχι, δεν κάνετε διαρροές. Ταλαιπωρούμεθα για να σας βρούμε ακόμα και κοιτάξτε, πιστεύω ότι όταν γίνεται μια συζήτηση, είναι φυσικό να υπάρχουν για μια ρύθμιση φορολογική. Ναι. Να υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις. Αυτές πρέπει να συζητηθούν στο πλαίσιο της διαμόρφωσης. Εδώ υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών που λέει, έχει τίτλο «Μπλέξιμο με τις αρμοδιότητες Βαλαβάνη Σαββαίδου». Περίπου αυτό μας επιβεβαιώνετε και σύμφωνα με αυτό που λέτε. Όχι, όχι. Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Η μη ανεξαρτησία. Όχι. Το ημιανεξάρτητο, δηλαδή όταν λέω ημιανεξάρτητο, υπάρχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, της Γουγουδουέ, όπως λέμε, ναι, για να μην λέμε όλο το όνομα, και της, του γραμματέα ή της γραμματέας που είναι επικεφαλής. Αυτοί είναι νομοθετικά κατοχυρωμένοι. Όμως υπάρχει εποπτεία από τον Υπουργό. Και το λέω αυτό γιατί το διάταγμα το οποίο υπογράφει ο Πρωθυπουργός, με το οποίο δίνονται οι αρμοδιότητες στους αναπληρωτές υπουργούς, είναι απολύτως ξεκαθαρισμένο. Να τα πούμε μετά, να τα πούμε ίσως στο τέλος, διότι είναι άλλα που είναι... Πάμε στο θέμα... Δηλαδή είναι άλλο τι νομίζεις, ναι, εσύ, τι νομίζω εγώ και τι μ' αρέσει, και άλλο τι ισχύει νομοθετικά. Το τι ισχύει νομοθετικά θα το υπερασπιστούμε εκτός αν το αλλάξουμε. Μάλιστα, ωραία. Και ή μέχρι να το αλλάξουμε. Παίρνετε μερικές αποστάσεις, μοιάζει να παίρνετε από ορισμένα πράγματα. Πάρα. Κοιτάξτε, θέλω να πιστώ από την πραγματικότητα. Δηλαδή, είναι πολύ, είμαι μόλις ένα μήνα στο Υπουργείο. Που έχει βάλει η Τρόικα, μέσα στο, η Τρόικα, οι θεσμοί τέλος πάντων, συγγνώμη, είναι ότι πρέπει να υπάρξει πλήρης ανεξαρτησία. Ναι, κοιτάξτε. Τη Γενική Γραμματεία σαν κυβέρνηση ξεκινάμε από κάτι, από μια αρχή που δεν την είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Τι θέλουμε να προωθήσουμε μέσα από την πολιτική μας, το συμφέρον του ελληνικού λαού και το συμφέρον των Ελλήνων εργαζόμενων, σύμφωνα με την ελληνική πραγματικότητα. Η πολιτική αυτή ήταν απ' έξω και ερχότανε μέχρι τώρα. Η πολιτική που διαμορφώνεται σήμερα είναι με βάση πραγματικές ανάγκες. Αυτό που θεωρείτε εγώ δεν μεταρρύθμιση... θέλω μέσα σε ένα μήνα να πω αν είναι σωστό ή όχι ή αμένεια. Θέλω να του δώσω κάποιους μήνες και να κρίνουμε τα αποτελέσματα από την πράξη. Πόσα έσοδα θα συγκεντρωθούν, διότι τα έσοδα δεν τα συγκεντρώνει ο αρμόδιος επί των εσόδων. Εγώ μόνο πολιτική για τα έσοδα κάνω σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Τα έσοδα και όλοι τα υπόλοιπα, τα υπεύθυνοι για τη συγκέντρωσή τους είναι οι γενικοί γραμματέας εσόδων. Όταν λέτε μόνο πολιτική κάνετε, τι εννοείτε? Γιατί είναι λίγο μπερδεμένο το σύστημα. Το ότι ζητήθηκε με εγκύκλιο αυτή η εικόνα για τις καταθέσεις δεν είναι δική σας απόφαση? Είναι της κυρίας Αβαΐδου? Κοιτάξτε, αυτή είναι απόφαση της κυρίας Αβαΐδου, η οποία μάλιστα δεν έχει συζητηθεί, γιατί εγώ που συζητάω με το ΣΔΟΕ, που είναι επίσης υπό την εποπτεία μου, κάνουμε μια ευρύτερη από αυτό προσπάθεια. Δεν σήμερα ισχύει αυτό που δημοσιεύτηκε ότι είναι στον κύριο Νικολούδη ο ΣΔΟΕ? Όχι, δεν είναι. Ο κύριος Νικολούδης έχει εποπτεία για όλες τις διοκτικές αρχές όλων των υπουργείων και έχει εποπτεία. Ναι. Την ευθύνη για το ΣΔΟΕ την έχω εγώ. Είναι στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν έφυγε. Δεν πήγε στο Υπουργείο. Λοιπόν, πάμε στο μέγα θέμα των 100 δόσεων. Αυτό το περίφημο που είχατε ξεκινήσει. Τη ρύθμιση. Στην πρώτη συνέντευξη που είχατε δώσει.